κορναρίσματα και αγανάκτηση των οδηγών για να αποφύγουν τα διόδια στο ύψος του Ρεοκάστρου επιλέγουν τις παράπλευρες οδούς της εξωτερικής περιφερειακής καθώς και την εσωτερική περιφερειακή οδό. Όλοι για να γλιτώσουν τα διόδια έρχονται από εδώ. Εδώ πέρα αυτές οι διασταυρώσεις δεν βλέπεις τίποτα. Μέρα παραμέρα έχουμε ατύχημα. Δεν θέλω να πληρώσω. Και δεύτερον, κατά κύριο λόγο, γιατί δημιουργείται και κομφό, δηλαδή και κίνηση παραπάνω. Όλοι προσπαθούν να γλιτώσουν κάποιο χρηματικό ποσό. Το οποίο εντάξει, κατά κάποιο τρόπο είναι και παράλογο. Δίπλα είμαστε και διόδια να περνάμε για να πάμε σπίτια μας. Διόδια έπρεπε να μπουν εδώ πέρα. Ένα που πηγαίνει καθημερινά στη σύνδεση, εμείς που πηγαίνουμε καθημερινά. Γιατί να πληρώνουμε διόδια, δεν έπρεπε να πάμε στη δουλειά. Στις παράπλευρες οδούς της εξωτερικής περιφερειακής προκαλούνται συχνά ατυχήματα. Λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος και της περιορισμένης ορατότητας. Ωστόσο, αυτή είναι η οικονομική λύση για τους οδηγούς που δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Γίνει πολλά ατυχήματα εδώ πέρα. Σχεδόν καθημερινά. Τραγικό, πραγματικά. Έχει και πολλή κίνηση πλέον. Έχει πολλή κίνηση. Χαμός, τα βλέπω καθημερινά. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στην εσωτερική περιφερειακή οδό τις τελευταίες ημέρες. Οι οδηγοί στη βιασύνη τους να κάνουν τις δουλειές τους κινούνται με μεγάλες ταχύτητες. Εφόσον σου επιβάλλει ένα τέλος σε καθημερινή βάση, κάποιοι άνθρωποι αλλάζουν το δρομολόγιο τους και σίγουρα είναι επιβάρυνση για τον επαγγελματία, για τον πολίτη, για όλους. Δεν μένει τίποτα για το αυτοκίνητο. Τίποτα. Όλα τα δίνουμε στα διόδια. Είναι για διόδια πληρώνουμε. Όπου πας βλέπεις διόδια. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος βιάζεται κάπου, ξέρω εγώ. Γιατί θέλει να πάει από εδώ, θέλει να πάει από εκεί. Αν δεν περάσει διόδια, δεν περνάς. Κάθε μέρα περνάμε εκεί, δεν μπορούμε συνέχεια να πληρώνουμε. Στη Νέα Ιωνία, οι διασταυρώσεις που οδηγούν στις παράπλευρες οδούς της εξωτερικής περιφερειακής έχουν αρκετή κίνηση τις τελευταίες ημέρες. Επιπλέον κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται τις ώρες αιχμής και στη Συμμαχική Οδό.